Τον ισχυρό ρόλο που μπορεί να παίξει η πρωτογενής παραγωγή στην ανάπτυξη της χώρας, ανέδειξε από τα Γιάννενα στα οποία βρέθηκε σήμερα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας. Ο κύριος Σκρέκας είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί μονάδες και επιχειρήσεις της περιοχής, ενώ το πρωί συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, με τον οποίο συζήτησε ανάλογα ζητήματα. Στις συναντήσεις αυτές που είχε, αναφέρθηκε με δηλώσεις του, όπως έκανε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γιώργος Στρατάκης. Την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καλωσόρισε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα. Μας τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σκρέκα, ο οποίος βρίσκεται εδώ με αφορμή μια πολύ σημαντική εκδήλωση που γίνεται από την Αγκρέντα για τον αγρότη της χρονιάς. Είχαμε το περιθώριο αυτές τις ώρες που βρίσκεται στην πόλη μας να επισκεπτούμε διάφορες μονάδες πρωτογενούς τομέα, διάφορες επιχειρήσεις καλής πρακτικής, πετυχημένες επιχειρήσεις που στηρίζουν τον αγροτικό τομέα της περιοχής μας και είναι παράδειγμα προς όλους μας. Είχαμε την ευκαιρία καταρχήν το πρωί να συμμετέχουμε σε μια πολύ ωραία ημερίδα για τον αγρότη της χρονιάς, οργανώνεται από ένα αγροτικό μέσο, αλλά είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια γιατί δίνει τη δυνατότητα να δούμε ποια είναι τα καλά παραδείγματα της ελληνικής αγροτικής γης και να παραδειγματιστούμε από αυτά, ώστε να δείξουμε ότι υπάρχει και η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα της υπαίθρου, μέσα στην οποία μπορεί ο Έλληνας και η Ελληνίδα αγρότησα να παράγουν, να δημιουργήσουν, να ζήσουν ικανοποιητικά την οικογένειά τους, αλλά να έχουν και τα απαραίτητα έσοδα για να συνεχίσουν να επενδύουν στη δουλειά τους. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε εταιρείες των Ιωαννίνων και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι από τα Γιάννενα και από την Ήπειρο στέλνεται το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι μπορούμε να έχουμε πολύ ανταγωνιστικές εταιρείες και οργανισμούς και πολύ ανταγωνιστικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι αξιοποιούν και μεταποιούν τα προϊόντα τα οποία πρωτογενώς παράγονται από τους Έλληνες αγρότες και αυτά τα προϊόντα να διατίθονται στις αγορές τις μεγάλες και της Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος του εξωτερικού, να διατίθονται σε τιμές οι οποίες περιλαμβάνουν μεγάλη προστιθέμενη αξία, επειδή ακριβώς μιλάμε για πολύ ποιοτικά προϊόντα, και διαπίστωσα ότι μέσα στα χρόνια της κρίσης όλες αυτές οι εταιρείες δυνάμωσαν και μεγάλωσαν, που σημαίνει ότι στην Ελλάδα υπάρχει δυνατότητα να παράγουμε με ανταγωνιστικότητα και να πουλάμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να υπάρχουν καταναλωτές και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για να αγοράσουν πιο ποιοτικά και πιο καλά ελληνικά προϊόντα. Νομίζω ότι από τα Γιάννενα περνάει το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι θα πρέπει επιτέλους όλοι να ενσκύψουμε και όλοι να συμφωνήσουμε και να συνεννοηθούμε ώστε να χαράξουμε ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, τη στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, την προσέλκυση νέων αγροτών στο πρωτογενή τομέα και την προστασία παράλληλα του περιβάλλοντος. Από τον Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν δύο μέρες, ανέφερε συγκεκριμένα ότι στηρίζουμε τον Έλληνα γεωργό και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την συνοχή στην Ήπεθρο και ταυτόχρονα στηρίζουμε και την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα στην Ήπειρο και στην πρωτεύουσα στα Ιωάννινα. Δοθείς ευκαιρίας να συμμετάσχουμε σε μια εκδήλωση που αφορά τη βράβευση του αγρότης χρονιάς. Μια βράβευση η οποία αποτελεί σταθμό για όλους όσους ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή και διοργανώνεται από ένα μεγάλο μέσο το οποίο με τη σειρά του ασχολείται με την πρωτογενή παραγωγή. Επί της ευκαιρίας αυτής, μαζί με τον κύριο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα, αλλά και τη βουλευτή του Νομού Ιωαννίνων, κυρία Κεφάλα, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε αρκετές μονάδες οι οποίες ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη μεταποίηση. Είδαμε επομένως καθετοποιημένες μονάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δίνουν ένα παράδειγμα το πώς μπορούμε να οργανώσουμε την παραγωγή, ούτως ώστε να έχουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τα προϊόντα αυτά με τη σειρά τους να αποτελέσουν ένα, θα έλεγα, παράδειγμα
για το πώς μπορούμε να κάνουμε την ζωή των αγροτών μας και να αυξήσουμε το εισόδημά τους όσο γίνεται περισσότερο. Εδώ λοιπόν από την καρδιά της Ηπείρου, τα Ιωάννινα, θα συνεχίσουμε την περιοδία μας και θα μπορέσουμε στον χρόνο που μας επιτρέπεται και με τις δυνατότητες που έχουμε να επισκεφτούμε και άλλες μονάδες, ούτως ώστε να έρθουμε σε επαφή με τους αγρότες και τις αγρότησες, να αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους και να είναι σίγουροι ότι στο μέτρο του εφικτού είμαστε δίπλα τους να βοηθήσουμε στην επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν.